Κυρία Κανέλη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σα έχουμε εδώ αυτή Κι τη εγώ, στιγμή. και εγώ καλημέρα και ευχαριστώ πολύ όπως, και την έτσι, και σε ένα προσωπικό. Για να σχολιάσει. Ε, Χωρί ερώτηση, θέλω να μου εκτιμήσετε αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Όλο ο κόσμο αγωνιά. Ε, εγώ θα σου πω ότι εκτιμώ την κατάσταση ω εξή, αρχίζοντα από το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για τι επιπτώσει που θα έχει. Ακριβώ. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει την πόρτα πριν γίνει αυτό. Ε, το γεγονό ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια, τεράστια, πίστεψέ με, διαδήλωση στο κέντρο τη Αθήνα περνάει απαρατήρητο. Ε, αντίστοιχα, μπορεί να δούμε άλλε διαδηλώσει, τρει εδώ, πέντε εκεί και πέντε παραπέρα, χωρί να ασχοληθούμε με αυτό. Έπειτα, ε, αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο υπεριαλιστικέ δυνάμει. Δεν μπορεί κάποιο να πει ότι εγώ λέω λάθο αυτή τη στιγμή. Τον ένα τον λένε οι αυτοκράτορα, τον τον λένε, το λένε όπω τον λένε. Το άλλο είναι το ΝΑΤΟ. Εδώ έχει προκύψει ένα ζήτημα το οποίο είναι τεράστιο και θα ξεκινήσω από αυτό. Ακούσαμε από το στόμα του Προέδρου των ΗΠΑ τη φράση Νατοϊκό έδαφο, το οποίο θα υπερασπιστεί. Εγώ δεν ήξερα ότι ζω σε νατοϊκό έδαφος. Mm. Ήξερα ότι ζω στην Ελλάδα, κυρία Πετουρή. Βάλια μου, εγώ ήξερα ότι ζω στην Ελλάδα. Και ο Γάλλος ότι ζει στη Γαλλία. Ότι είμαστε νατοϊκό έδαφος δεν το ήξερα. Την επομένη έρχονται τη δεύτερη μέρα του πολέμου οι Ευρωπαίοι και το πάνε ένα βήμα παραπέρα, στη νατοϊκή επικράτεια. Δεν θα έχουμε τρει ημέρε. Θα έχω την ελληνική, θα έχω την ατολική από εδώ. Αυτό και είναι μια, ένα από τα θέματα. Η αναβάθμιση προκύ... του ρόλου του ΝΑΤΟ. Εδώ προκύπτει ένα ζήτημα τεράστιο. Ο, το ΝΑΤΟ δεν είναι αγαθό οργανισμό. Από πότε οι οργανισμοί έχουν επικράτεια και έδαφο συγκεκριμένο, ενοποιημένο. Προσοχή. Εάν υπάρχει νατοϊκό έδαφο, τότε η Ελλάδα, η Τουρκία και οι γκρίζε ζώνε στο Αιγαίο είναι νατοϊκό έδαφο. Αφορά Αυτό την το λέω μόνο για να δυναμής, σκεφτεί ο κόσμο. Ναι, για να έτσι. σκεφτεί ο κόσμο. Δεύτερον, εξεπλάγησαν όλοι. Ψεύδο, ασύστολο. Το 17. στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, ναι. αποφασίστηκε η μετακίνηση νατοικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία και να πλησιάσουν όσο γίνεται περισσότερο τη Ρωσία. Είναι επίσημο, συμμετείχαμε κι εμεί. Δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένα. Με δύο διόδου. Να τη πω ποιε είναι οι δύο διόδοι. Θα τρομάξετε. Η μία ειδούν και αρκεί. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να, μετανα... να αερομεταφερθούν τα τάξη και τα δυο. η Δουκέρκη, η παλιά Δουκέρκη όπω την ξέρετε, και η άλλη Αλεξανδρούπολη. Από εκεί λοιπόν περικυκλώνεται εντό εισαγωγικών ο ανατολικό σχηματισμό, δηλαδή η Ρωσία, η Λευκορωσία και ό,τι άλλο το ΝΑΤΟ θέλει να έχει έτσι. Υπάρχουν 40.000 στρατιωτικοί του ΝΑΤΟ εγκαταστημένοι στα σύνορα Κυρία Κανέλη, και στι ναι. δυνάμει. Άρα που θέλω να καταλήξω, ναι. εγώ δεν περιμένετε από μένα ναι, πρόβλεψη αν θα πάμε υπέρ του ενό υπέρ του ενουλού. Όχι, εγώ θα σα ρωτήσω όμω αν είναι, είναι καταδικαστέα η εισβολή. Καταδικαστέα είναι η εισβολή. Καταδικαστέα είναι η πρόκληση. Καταδικαστέα είναι το αποτέλεσμα. Καταδικαστέα είναι οποιαδήποτε κατάσταση αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνει, διαλύει τον κόπο των ανθρώπων. Καθόμαστε και συζητάμε τη τιμή του σταριού και δεν αναρωτιόμαστε ποιοι άνθρωποι καθημαγμένοι θα καλλιεργήσουν το στάρι στην, στην, στην ε, ε, Ουκρανία. Ποιοι θα καλλιεργήσουν ε, τα τρόφιμα για, από τα οποία ζει το Κατάρ, η Τουρκία, εσεί, εγώ, το παπούτσι μου και η κάλτσα μου. Λοιπόν, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αρχίσει αυτή η κόντρα, για ποιο, γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, Είναι χρονικό προαναγγελθέντο πολέμου yes. και καλλιεργείται από το 2014. Δεν είναι ρινό. Δεν είναι το τωρινό. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δύσκολη θέση. Να πρέπει να αναγκαστεί να πάρει θέση για το Κόσοβο. Θυμίζω σε κάποιου, ότι ξαφνικά που όλοι εκπρίσονται είναι η πρώτη φορά που γίνεται πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφο, ψέματα λέμε. Το 99 τι ήτανε. Το 91 όταν άρχισε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Yeah. Θυμάστε τη ρίση ότι πέφτει το τείχος, πέφτει ο, σοσιαλισμό, σοσιαλισμός, πέφτει η Εσουσούδ και ξαφνικά επειδή πέφτει η Σοβιετική Ένωση θα περάσουμε χρόνια γαλήνης, ηρεμία από το 89 μέχρι το 91 πάρα ένα πόλεμο να έχεις. Από το 91 μέχρι το 99 πάρα βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ να έχει. Και Πιστεύετε. ακούω μετά αναλύσει για το Τσερνομπίλ, στο οποίο το Τσερνομπίλ όχι, αυτή τη στιγμή λένε. Θα σου πω κάτι στρατιωτικά. Το mm -hmm. Τσερνομπίλ, ξέρετε γιατί το πήραν οι Ρώσοι. Γιατί ε, είναι ο συντομότερο ε, δρόμο ε, να φτάσει στο Κίεβο. Ε, ε, Τόσο μάσας το λέω. Μάλιστα. Στρατιωτικά. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γιατί τα πράγματα. Ότι δεν βάση, να το Τσερνομπίλ. Δεν μπορεί να σημάνει από τίποτε από σε ζήτημα πυρηνική ενέργεια. Uh, τι έκαναν οι Ρώσοι στρατιωτικά για να μιλήσουμε και με κάποιου στρατιωτικού όρου, γιατί ακούω και κάποια πράγματα τα οποία σοβαροί αναλυτέ είναι δύσκολο να βρεθούν αυτέ τι μέρε πάνω στη ροή των γεγονότων, πάνω στην ανθρώπινη ιστορία, πάνω στα βιντεάκια mm -hmm. τα οποία έρχονται και από την Ικρανία και από τη Ρωσία και από την Προπαγάνδα και από τη Βρετανία, διότι μιλάτε για δύο Ιμπέριουμ. Ξεχάσαμε και το Βρετανικό Ιμπέριου, το οποίο με τη συμφωνία τη Αυστραλία αναβίωσε ξαφνικά Κυ και θέλαμε στην Αυστραλία ε, θέλω να ρωτήσετε τον Τάσο Οικονόμου αν θα συνδεθούμε για να μα Μεταφέρει τι ερωτήσει των τηλεθεατών. Συνδεθήκαμε. Το άλλο, αν ήταν, αν θα τι μετέφερα εγώ. Όχι. Okay, Α με τι με, 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 μεταφέρει. Πριν προχωρήσω, yeah. μόνο, μόνο πριν μου πει ερωτήσει, να κλείσω σε ένα πράγμα. Οι λαοί θα πληρώσουν για μία ακόμα φορά του μάρμαρο. το Μάρμαρο. Και θα είναι πολλοί οι λαοί, δεν θα είναι ένα. Ξέρετε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Είτε κρατήσει δύο μέρε, είτε κρατήσει πέντε μέρε, είτε κρατήσει μήνε ή εβδομάδε ή χρόνια. Θα το πω και ακούγεται πολύ χιδαίο όποτε συγκρούονται δύο εμπεριαλιστικέ, τρει εμπεριαλιστικέ μεγάλε δυνάμει, καταλήγουμε σε βιώσιμη και μόνιμη δίκαιη λύση του Κυπριακού. Πώ θα χρειαζόταν να την ακούτε, Θα συζητήσουμε. Μισό αιώνα κοντεύουμε. Πάμε. πάμε. Ο δικό χάρτη για, δικός χάρτης. Ο δικός χάρτης για το Παλαιστινιακό το του Όσλο. Ακούω για αναγνώριση αυτονομία και ντρέπομαι ειλικρινά σα το λέω. Ήταν εδώ ο Ισραηλινό πρόεδρο που πήγε προχθέ την πρόοδο τη Δημοκρατία τη δικιά μα. Σωστά. Ξέρετε ότι υπάρχει απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου ομόφωνη, ομόφωνη για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτου. Και οι μεγάλε δυνάμει δεν θέλουν. Και πού πήγε η ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου δημοκρατικά εκλεγμένου. Ομόφωνη. Ξέρετε πολλέ ομόφωνε για τέτοιο μείζον ζήτημα. Όχι, καθόλου. Και συζητάμε αν θα δώσουμε του πυράβλου μα στη Σαουδική Αραβία. Και προσέξτε, τι επόμενε μέρε με τη χώρα να έχει γίνει στόχαστρο εκ των, εκ των πραγμάτων, εφόσον είναι τοϊκο έδαφο και μάλιστα με πάρα πολλέ βάσει. Μία είχαμε, πολλαπλασιάζονται κυριολεκτικά σαν την αμοιβά. Μία κόμπη δεν κακίνονται. Μισό λεπτό. Ξέρετε ότι γίνεται στόχο αύριο το πρωί κάποιο εδώ για αυτή την ιστορία. Αυτά τα, τα πώ τα πηγαίναμε μόνοι μα και πώ τα πηγαίναμε μόνοι μα και αν ήμασταν μόνοι μα, είναι προφάσει εναμαρτίε. Οι λαοί όταν αποφασίσουν μόνοι του, εκτό αν δεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν αποφασίζουν οι, οι Ουκρανοί του, αν αποφασίσουμε να δεχόμαστε την προπαγάνδα των Άγγλων. Είναι αρκετά σύνθετο βεβαίω Μα πολύ πιο σύνθετο στενε... από ό,τι φαίνεται. Στενε... Αλλά στενε... Στη... δεν μπορώ nuc... να το συζητήσω όπω το το Τσέκαρ για να πει ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα. και το Ιουγκοσλαβικό. Συζητιόταν στην Ελλάδα εν πωλή για πάρα πολλού όταν περνάγαν τα τάγκ μέσα από το ελληνικό έδαφο σε ανατοϊκή χώρα. Το κάζου Μπέλι, που είναι απειλή πολέμου. Από ανατοϊκή χώρα δεν έρχεται. Ποιο αρθρο του ΝΑΤΟ θα ενεργοποιηθεί αν η Τουρκία αύριο το πρωί αποφασίσει το κάζου μπέλι, γιατί δεν τη συμφέρει να, να, το, το προχωρήσουμε. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε. Μα... πάμε στο δικό μα Πάμε στα δικά μα και ξεχνάμε κυρία τα Κανέλη, άλλα. Όλες ερωτήσεις. Ερώτηση... Θα σου ομαδοποιεί όλε τι ερωτήσει. Προσπάθησα να τα βάλω όσο γίνεται πιο γρήγορα, το... γιατί ξέρω πιο χρόνο. γι' αυτό και δεν σε διέκοψα. Καταγιστική, κυρία Κανέλη, μία ερώτηση που θα συμπτύξει τρία ερωτήματα. Ένα, ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη σύγκρουση, τι είναι αυτό που σα φοβίζει και σα ανησυχεί περισσότερο και ποια είναι η άποψή σα για τι κυρώσει των Δυτικών, ιδιαίτερα αφού και εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί η Κίνα και έχει ε, όλες τις δυνατότητες να καλύψει τα κενά ε, στο πεδίο των κυρώσεων. όλο το φάσμα. Αρχίζω το τρίτο. Η είναι ατόμες. εξαιρετικά αποκαλυπτικό. Οι κυρώσει δείχνουν, θα τολμήσω να το πω και θα το πάρω πάνω μου. Οι δύο υπερδυνάμει, αυτή τη στιγμή, Ρωσία, στρατιωτικέ υπερδυνάμει, οικονομικέ υπερδυνάμει, πείτε το πώ θέλετε, είναι πιο μικρή, άλλη είναι πιο μεγάλη, Παντελώ με ενδιαφέρει εμένα, ναι. Είναι δύο υπεριαλιστικέ δυνάμει αυτή τη στιγμή έχουν προσυνεννοηθεί για αυτή την ιστορία. Ομά και ψυχρά. Για εξηγήστε το αυτό. Έχουν, έχουν το αυτό. συνεννοηθεί, είναι προφανέ. Γιατί το λέγαμε και πριν. Φαίνεται και στο στρατηγικό επίπεδο. που ακούγεται πρόσφατα. Στην προσπάθεια, στην προσπάθεια ε, ελέγχου μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, θα χρησιμοποιήσω το ριδό του Κλάουζεβιτ που το ξέρουν όλοι. Ο πόλεμο είναι συνέχιση τη πολιτική με άλλα βία μέσα. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν είναι συνέχιση τη απεικιοκρατία και δει με άλλα οικονομικά μέσα. Αν αυτή είναι στιγμή, στο διαγωνισμό. Πρέπει να ξέρουμε και περίπου που θα καταλήξουν. Όχι, δεν τα ξέρετε. Σιγά μην μάθετε. Θα μάθετε στα αλήθεια, εσεί πιστεύετε ποτέ, π, τι έχουν στο μυαλό του αυτοί. Μόνο το πληρώσετε μπορεί. Και εκ τη πείρα σα να το πληρώνετε θα το καταλάβετε. Αλήθεια. Τα λάθη οι λαοί τα καταλαβαίνουν όταν οι υπεριαλιστικέ δυνάμει και το πολύ χρήμα που κυβερνάει πηγαίνετε και πείτε σε κάποιον Έλληνα, για απαντάω στην ερώτηση αυτή που μου λέτε. Η Κίνα. Η Κίνα έχει συμφέροντα. Ε, όσο τα βρίσκει με τη Ρωσία τα συμφέροντα και τη βοηθούν, ναι, έχει ανοιχτά ζητήματα τα οποία αρχινάνε από υποθέσει τύπου ημίων δικέ μα με νησιά, μέχρι την Ταϊβάν. Άρα οι, οι συνθήκε εκεί αλλάζουν. Η Κίνα έχει φάει στη μάπα, συγγνώμη για την έκφραση, το λέω όσο πιο λαϊκά και καθημερινά μπορώ, γιατί δεν αντέχω να λέμε πράγματα για να μην τα καταλαβαίνει ο κόσμο, μετά την εγκατάλειψη τη συμφωνία και το πούλημα τη Γαλλία με του Αμερικανού και του Βρετανού και την Αυστραλία. Και η Αυστραλία δεν αθώο παιδάκι, είναι από κάτω από την Κίνα και πιέζει και εκείνη προ εκείνη την κατεύθυνση. Άρα η Κίνα παίρνει αυτή τη στάση, διότι ξέρει επίση ότι κανένα δεν μπορεί να καταδικάσει αυτή τη στιγμή τη Ρωσία στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλεία και να πάρθει πίσω η αναγνώριση. Γιατί? Γιατί η Ρωσία έχει βέτο. Και γιατί η Κίνα έχει βέτο. Εσεί και εγώ και η Ουκρανία και η Μολδαβία και η Βουλγαρία και η Μακεδονία, η Βόρεια δεν έχουν βέτο. Σουστό, δεν έχουν και ούτε βέτο. το ίδιο μέγεθο. Δεν την ίδια ιστορία. Χρησιμοποιούμε όρου για αυτά τα πράγματα όπω ρωσόφωνοι είναι Ρώσοι. Προσέξτε, κάποιοι από αυτού είναι Ρώσοι. Αν ερχότανε κάποιο και σα έλεγε οι ελληνόφωνοι τη πόλη, τη Κωνσταντινούπολη, αυτοί mm. που έχουν απομείνει, θα σα σηκωνόταν. Η Τρίκα δεν θα σα σηκωνόταν. Για να δούμε την περιπλοκότητα και στο επίπεδο του λαού. Το αν υπάρχει αντίσταση. είναι δεν υπά... ο παράγοντας, ο αν υπάρχει αντίσταση, αν σημαντικό ο παράγοντα. Αν, αν δεν υπάρχει αντίσταση και ποιοι θα αντισταθούν, μένει να το δούμε. Στι βαλτικέ με 30% έχει άλλες... άλλε δύο ερωτήσει, θα τι απαντήσω. Ναι, θέλ, δε, όσο δε θέλω, να αφήσουμε. με τον που τρόπο που μπορείτε να κυρία Κανέλη. Ορίστε. Τι είναι αυτό που σα φοβίζει περισσότερο. Ορίστε. Τι είναι αυτό που με φοβίζει περισσότερο. Η κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθουν, θα σα το πω ειλικρινά. Η κατάσταση στην οποία μπορούν να περιέλθουν αδρανοποιούμενοι οι λαοί αυτή τη στιγμή οι λαοί της Ευρώπης μπορεί να βρεθούν σε καταστάσεις χειρότερες από τις μέρες του 36. Έχετε μία γενικευμένη. Φερήκο. Έχετε μία Μέρε του 36, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Μέρε του 36, δηλαδή να πηγαίνουν και να ζουν διαρκώ γενναίε επί γενναιών. Γενναίε Και μία και δεύτερη γενναία σήμερα δεν είναι κάθε 30 και κάθε 40 χρόνια. Ο κόσμο αλλάζει μέσα σε μία δεκαετία άρδιν. Άρα θα έρχονται γενιέ από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη ηλικίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι δεν θα, θα ξέρουν τι του ξημερώνει. Λοιπόν, θα άδικο αίμα να χυθεί. Δεν θέλω να κλείσουμε. Θα φτώχεια και δυστυχία. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι πάρα πολύ από εμά. Θα ξεπαγιάσουμε πάρα πολύ από εμά. Θα προσπαθούμε να πλασαριστούμε χάνοντα αξιοπρέπεια, εργασιακά δικαιώματα και θα έχουμε στρατιέ δούλων που θα δουλεύουν φτηνά γιατί τα πράγματα είναι εθνικά κρίσιμα για την τάξη που τα δημιουργεί. Κυρία Κανέλη, δεν θέλω να κλείσουμε. Δεν θα, 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 και, ε, δε, δε θα μιλήσουμε καθόλου γιατί, γιατί είναι Τουρκία. Θα μιλήσουμε. Η τρίτη ερώτηση. Το, το διακύβευμα. Το διακύβευμα. Νομίζω ότι το έχετε αναλύσει. Όμως. Το διακύβευμα είναι. Όχι, όχι. Θα το πω με τρει λέξει. Ποιο θα βάλει μεγαλύτερο χέρι στα ενεργειακά αποθέματα τη γη, Ποιο θα ελέγξει τη διαβόητη πράσινη ανάπτυξη που ήταν η σκανδάλη που ξεκίνησε όλο το ζήτημα αυτό. Και έτσι βρεθήκαμε εμεί από αυτόνομη χώρα και αυτάρκη χώρα να είμαστε εξαρτώμενοι και δι' από χώρε μη σύμμαχε και μη φιλικέ όπω είναι δίπλα μα η σύμμαχό μα του ΝΑΤΟ. Τρίτον, ποιο θα ελέγξει τι διόδου μεταφορά, ποιο θα καθορίσει τις τιμέ των ναύλων, ποιο θα μοιραστεί στην πραγματικότητα την πίτα του Μάλιστα. παγκόσμιου λοιπόν, πλούτου. Ανοίγουν, αυτό ανοίγουν, ή δεν ανοίγουν οι ωρέξει του Ταϊ Περντοάν σε σχέση με την αναθεώρηση μα των ήδη σύνορων και πόσο, πόσο μπορεί να μένει στην πολιτική αυτή της ουδετερότητας. Μπορεί, μα δεν είναι, Έτσι. Δεν είναι ουδετερότητα. Ουδετερότητα είναι. Του ζητάει η Ουκρανία να κλείσει τα δητερότητα. δανέλια και το, Όχι. Και το βόσπορο. Όχι. Business είναι, βάλια μου. Business. Για ποια ουδετερότητα μιλάτε. Πουλάει ντρόουνς που ελέγχουν το Αιγαίο, που στέλνουν τις μάρκες στην Ουκρανία. Για να κάνει τη δουλειά τη, παίρνει S400 από του Ρώσου και έφυγε από του Αμερικανού. Και σιτάρι από την Ουκρανία. Μα έχει πάρει τον άμπακο από τη Γερμανία. Παίρνει από τη Γερμανία, yeah. παίρνει από την Ολλανδία, παίρνει από τη Γαλλία, παίρνει από την Ισπανία. Δεν είναι στριμωγμένο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, κυρία Κανέλη. Μα αρεσκόμαστε να το λέμε εμεί αυτό. Μεγάλο παίκτη είναι. Η Τουρκία μπαίνει με, με τα μπούνια να παίξει το ρόλο ε, ενό ακόμα στη G20. Να παίξει τον τοπικό Πούτιν. Ε, μέσα σε αυτό το ρόλο, με τον τοπικό Πούτιν, πόσο πιθανό είναι να δούμε ένα θερμό επεισόδιο, Μα τόσο είναι να μιλάτε για τον ψυχρό πόλεμο. Mm. Εδώ γίνεται αίμα και όλοι μα μιλάμε για να αναβίωση του ψυχρού πολέμου. Mm. Και ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε στο Χόλιγουτ ιστορίε με κατασκόπου. Ειλικρινά σα το λέω, καθίσταται σχεδόν γελίο. Είδατε κινητοποιήσει τύπου Βιετνάμ. Ποιο το σταμάτησε μω, ρε, το Βιετνάμ. Και το σταμάτησε ο Βιατναμέζικο λαό και τα Αμερικανόπουλα, τα οποία βγήκανε στον δρόμο και διαμαρτύρονταν. Πού είναι η λαοί αυτή τη στιγμή, Αυτό δεν πρέπει να μα προβληματίσει. Ποιο είναι στον δρόμο, Πού είναι το ειρηνικό το παγκόσμιο μ, κίνημα, Πώ βγαίναμε μ κάποτε στον δρόμο. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, είναι σαφέ. Μία απάντηση όμω. Ποια. Ε, υπάρχει πιθανότητα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή τη θολή εικόνα. Α, να πραγματοποιήσει. Αν και ο Ερντογάν, θα είμαι πολύ κοινική σε αυτό που θα σα το πω. Εκτήμηση Εάν σε θέλω. αυτό το εμπεριαλιστικό παιχνίδι ο Ερντογάν πλασαριστεί ναι. κατά τα συμφέροντα του ενό ή των δύο εμπεριαλιστικών πλευρών, μπορεί να βρεθεί να κερδίζει στο Αιγαίο χωρί να ρίξει σφαίρα. Τι εννοείτε. Διότι δηλαδή. άμα θα περάσει σε ανατοϊκό έλεγχο το σύνολο του Αιγαίου, ναι. δεν θα μιλάτε πια για εθνική κυριαρχία σε κανέναν. Θα μιλάτε για κυριαρχία του χρήματο και θα αποφασίζει. Μα το εφοπλιστικό, μα το διαμετακομιστικό, μα το στρατιωτικό κεφάλαιο, ποιο θα κινείται πού και πώ. Λοιπόν, τώρα... Λίγο να κοιτάξετε πίσω την ιστορία, θα δείτε ότι ε, τα στενά, αυτή τη στιγμή ναι. τα στενά, τα στενά. είναι υπό τυπικά ε, λειτουργικό έλεγχο τη Τουρκία και διεθνή έλεγχο με βάση τη συμφωνία. Εννοείται το πρόβλημα, δεν είναι. Ακούω και, και αυτέ τι μέρε το διεθνέ δίκαιο. Πήρε κανένα άδεια από το διεθνέ δίκαιο, Άγγλοι και Αμερικάνοι, να πάνε στο Ιράκ. Όταν καθόμασταν με μπύρε εδώ πέρα και συζητάγαμε και με πίτσα, πώ βλέπαμε τα αντιεροπορικά. Πήρε κανένα τη Γιουγκοσλαβία, την ξεχάσανε όλοι. Το Κόσοβο, όταν μπήκανε μέσα οι Νατοικοί, κυκλοφορούσαν οι Κοσοβάροι χωρί να έχουν αναγνωριστεί με διαβατήριο Νατοικό. Του έδωσαν η στρατιωτική νατοική χαρτιά και κυκλοφορούσαν με διαβατήριο που έλεγε ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν πρελούδιο Μάλιστα. αυτών που συμβαίνουν Μάλιστα. σήμερα. Εγώ στην νατοική επικράτεια, η κυρία Πετούρη, δεν πρόκειται να θεωρήσω τον εαυτό μου ω μη κατεχόμενο. Κυρία διότι δεν το έχω αποφασίσει. Κυρία Κανέλη. Και αυτό το καταλάβουν και οι υπόλοιποι Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που μπορεί κάποιο να μιλήσει για πραγματικά περιστατικά και να αφήσει το κοινό να βγάλει τα συμπεράσματά του. Στη να όλες. βγάλει τα συμπεράσματά του. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.